Πάμε σε μία έκτακτη είδηση. Θα συνδεθούμε με την Γεωργία Λαγού, γιατί μαθαίνουμε ότι έχουμε σύγκρουση σκάφους που μετέφερε πρόσφυγες και μετανάστες με σκάφους του λιμενικού. Γεωργία. Καλημέρα τώρα, καλημέρα Άκη. Καλημέρα. Ένα ατύχημα στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της ΚΟ. Είχαμε σήμερα τα ξημερώματα, όπου όταν ένα φουσκωτό του λιμενικού, ένα πλωτό του λιμενικού σώματος συγκρούστηκε με μία βάρκα με μετανάστες. Το ατύχημα έγινε γύρω στις 5 η ώρα τα ξημερώματα. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν 6 από τους μετανάστες, ενώ αγνοούνται 3 άτομα, 2 άνδρες και ένα παιδί ανάμεσά τους. Σημειώνεται ότι στη βάρκα επέβαιναν 34 άτομα. Σύμφωνα με το λιμενικό όμως, η βάρκα με τους μετανάστες δεν είχε κάποιο φανάρι, κάποιο φανό, κάποιο φως, με αποτέλεσμα οι χειριστές του φουσκωτού του λιμενικού σώματος που έκανε την προγραμματισμένη περιπολία να μην αντιληφθούν και να επέλθει η σύγκρουση. Μάλιστα. Μένει να δούμε. Γίνονται έρευνες τώρα στο σημείο. Και άρα το φουσκωτό του λιμενικού ουσιαστικά εμβόλησε το σκάφος που μετέφερε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Όλα έγιναν, λες, πριν ξημερώσει. Πριν ξημερώσει. 5 η ώρα το πρωί και η λέμβος που μετέφερε τους ανθρώπους αυτούς δεν είχε καμία σήμανση. Δεν είχε κανένα φως. Συνεπώς, ουσιαστικά ήταν αθέατη. Ήταν μέσα στο σκοτάδι. Τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει με τους 3 αγνοούμενους. Αγνοούνται 2 άνδρες και ένα παιδί. 6 έχουν τραυματιστεί. Ναι, ενώ οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της ΚΟ και οι έρευνες συνεχίζονται στην περιοχή όπου σπέβδηκε κλιμάκιο βατραχανθρώπων και πλωτά του λιμενικού σώματος. Γεωργία, για ό,τι νεότερο μας ενημερώνεις.